Λοιπόν, εδώ είμαστε και μετά το πέρας των παρελληνίων εξετάσεων. Καλό είναι να συνομιλήσει κανείς και για το μετά. Να δούμε για το μέλλον. Έτσι. Με τον πρόκειται να γίνει. Γιατί έχουμε πολλά κενά, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε. Κύριος Γαβρόπουλος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Λήξαμε εσείς που λένε το. Ομαλά, όλα καλά. Έτσι, όλα πολύ καλά και ως προς τη διαδικασία και ως προς το περιεχόμενο. Mm-hmm. Ναι. Διαβαθμισμένα θέματα. Είδα και τον ελληνοφυσικό και τον. Όλοι. Στα μαθηματικά μας καταστρέψατε, βέβαια. Στα δεν καταστρέψαμε. Στα μαθηματικά ήταν διαβασμένος κάποιος, πήγαινε μέχρι το 18 και γι' αυτό το έξτρα ήθελε λίγο παραπάνω σκέψη. Mm-hmm. Εντάξει. Εντάξει, λένε κάποιοι ότι τα δύσκολα μαθήματα είναι πιο δίκαια. Όταν μπαίνουν δύσκολα θέματα είναι πιο δύσκολα. Όταν μπαίνουν διαβαθμισμένα είναι το καλό. Τώρα έχουμε. Αυτό να είναι εύκολο και να γράφουν όλοι 19 και 18. Πραγματικά υπάρχει μια διαβάθμιση ουσιαστική νομίζω φέτος. Mm-hmm. Έχουμε βεβαίως ακόμη τα ειδικά μαθήματα και βεβαίως τα τρία μαθήματα στη Λέσβο που δεν έγιναν και θα τέλος Ιουνίου και αρχές τις πρώτες 2-3 μέρες του Ιουλίου και τελειώνουμε. Και τα παιδιά μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια, κύριε ναι, ακριβώς. Σκέφτομαι βέβαια αυτούς τους καημένους φοιτητές που θα πάνε στο Αριστοτέλειο και θα βρουν ένα διαλυμένο πανεπιστήμιο. Γιατί, ρε, και θα αρχίσει το εμπόριο ναρκωτικών, η βία, η πορνεία και τα έσχη που γίνονται μέσα στο Αριστοτέλειο όπως καταγγέλουν. 471 φοιτητές επωνύμως. Βλέπω σήμερα στην Καθημερινή, εδώ είναι το θέμα, το βλέπετε κι εσείς, 471 φοιτητές έχουν, τα παιδιά έχουν κάνει ένα διάβημα και ζητάνε να ληφθούν μέτρα. Για το πανεπιστήμιο που έχει γίνει ένα πορνείο, ένα ατέλειωτο, πώς το λένε, κλοπές, λέει, παράνομο πράξεων, άνδρο διακίνηση ναρκωτικών και ούτω καθεξής. Πρώτα να πούμε ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Τελεία. Mm. Άρα να προσέχουμε όχι εσείς όταν υπάρχουν οι τίτλοι και οι καταγγελίες να διαφυλάττουμε λίγο και το κύρος ενός ιδρύματος που μετά από δεκαετίες πολύ σκληρής δουλειάς κατάφερε να έχει. Τώρα, δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω αυτά που καταγγέλλονται. Τώρα, η έκταση και οι εκφράσεις νομίζω ότι είναι υπερβολικές. Okay. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια έχουν συνάντηση. Έχουν εξεγνώσει σε αυτά τα θέματα. Ναι. Τα γνωρίζετε. Βεβαίως. Και γι' αυτό και ο κύριος Πρίτανης, ο κύριος Μίτκας συγκάλεσε μια συνάντηση. Έτσι και στον κύριο Μίτκα και στον Πρίτανη είχε απευθυνθεί αυτό. Ναι, και συγκάλεσε μια συνάντηση και τα λοιπά να δουν τι γίνεται. Είναι ένα πανεπιστήμιο που όπως ξέρετε είναι στο κέντρο της πόλης. Έχουν διαπιστωθεί. Αυτό λέμε, μέσα στο κάμπους γίνονται αυτά. Ναι, έχουν διαπιστωθεί τέτοιου είδους φαινόμενα. Συνεχώς. Νομίζω όχι στην έκταση που λέγονται, αλλά δεν θέλω να κρυβόμαστε και πίσω. Τι μέτρα θα πάρετε? Θα σας πω. Ιδίως στα πανεπιστήμια για πάρα πολλά χρόνια τα προβλήματα αυτά λύνονται από τα μέσα. Αν δηλαδή υπάρχει ένα φοιτητικό κίνημα ρωμαλαίο να μπορεί να προστατεύσει τους χώρους, η εκπαιδευτική, η διοίκηση κτλ., πάντοτε ξέρουμε τότε ότι τέτοια φαινόμενα δεν παρουσιάζονται. Μάλιστα. Τώρα, σε περιπτώσεις που κάποιοι καλοθελητές θέλουν αυτά να τα αναδεικνύουν σαν τον κανόνα, τότε όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει δηλαδή πολύ. Δηλαδή η πολιτεία δεν έχει άλλο τρόπο να αντιμετωπίσει αυτά, κύριε Υπουργέ. Περιμένει την καλή θέληση του φοιτητικού κινήματος. Πολιτεία. Δεν μπορούν να παρέμουν οι αρμόδιες αρχές, η αστυνομία, εμπροκειμένου, τα αρμόδια όργανα της πολιτείας. Θα σας πω. Για κακουργηματικές και άλλου τύπου πράξεις, προφανώς και μπορούν να παρέμβουν μετά όμως από πρόσκληση του Πρίτανη. Mm-hmm. Όπως είναι σε κάθε χώρο. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει, η κάθε αστυνομία να μπαίνει. Εδώ λοιπόν γι' αυτό νομίζω είναι και πολύ υπεύθυνη η πράξη του Πρίτανη, mm-hmm. ο οποίος συναντήθηκε με τους φοιτητές, τους φορείς της πόλης. No. Γιατί ξέρετε, αυτά είναι άλλου είδους προβλήματα τα οποία όντως πρέπει να αντιμετωπιστούν, mm-hmm. αλλά η αντιμετώπιση τους αποκλειστικά με αστυνομικά μέτρα ποτέ δεν έχει φέρει λύση σε τέτοια προβλήματα. Λένε κριτική τώρα προς εσάς, αυτοί που σας ασκούν κριτική, ναι. ότι να, ο Γαβρόπουλος θέλει να ξαναφέρει πίσω την ιστορία του ασύλου και τέτοια φαινόμενα θα πολλαπλασιαστούν στο πανεπιστήμιο. Ναι, κοιτάξτε τώρα, αυτοί είναι ενδιαφέροντες αφορισμοί, έτσι δεν είναι. Θέλει λέει, να πάμε πίσω, θέλει στο να φέρει. Στο 80 τόσο λέει μας πάτε. Στο 80 τόσο. Εγώ προκαλώ να μου πούν ποιο είναι αυτό που πάει πίσω. Και ο λόγος που δεν λένε ποιο είναι αυτό είναι γιατί δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι η φοιτητική συμμετοχή στα όργανα. Ναι, διότι οι φοιτητές, προσέξτε, δεν ψηφίζουν, συμμετέχουν στα όργανα. Και αυτό. Ωραία, λοιπόν κοιτάξτε να δείτε. Οι φοιτητές ψηφίζουν για κυβερνήσεις. Mm-hmm. Οι φοιτητές όλοι τους χαϊδεύουν. Κυρίως αυτοί που μας κάνουν κριτική. Mm-hmm. Η νεολαία μας και η νεολαία μας κτλ. Και δεν θέλουν να είναι μέλη
των οργάνων να συναποφασίζουν, να είναι εξίσου υπεύθυνοι με τους άλλους. Και να σας πω κάτι. Πριν κάποια χρόνια. Πάντα ο φόβος και το ζήσαμε στα πανεπιστήμια και το ξέρετε, τη συναλλαγή, τη κομματική συναλλαγή. Περί αυτού πρόκειται. Διαβάστε τη σκέψη μου. Ήθελα να συνεχίσω. Να σας πω. Τη συναλλαγή την κάναν φοιτητές ή την κάναν καθηγητές. Και οι δύο. Δεν γίνεται συναλλαγή με έναν. Χαίρομαι. Θέλει δύο. Άρα να βάλουμε στο τραπέζι. Γιατί εγώ βλέπω τώρα διάφορους πρώην Πριτάνης με άρθρα, ξέρετε. Πύρινα. Όταν γνωρίζουμε όλοι πώς έχουν γίνει οι Πριτάνης οι ίδιοι. Εντάξει. Άρα. Τι να το κάνουμε, επομένως, να το χαϊδέψουμε αυτό. Γιατί όχι, περιμένετε. Το αναφέρετε όμως. Περιμένετε. Μισό λεπτό. Γιατί να κάνουμε αυτή την κριτική, πρέπει να σκεφτούμε ποιο περιβάλλον οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Το περιβάλλον εκείνων των καθηγητών, οι οποίοι πιάσανε τους νεολαίους με την ανοχή των κομμάτων και είπανε θες να με ψηφίσεις, αν με ψηφίσεις κτλ. Αυτό είχε γίνει. Αυτό είχε γίνει. Άρα καταρχήν. Δεν το κόβετε. Περιμένετε. Έχει αυτό. Περιμένετε. Άρα ήταν και ορισμένοι καθηγητές μέσα στο κόλπο. Α πούμε ότι ήταν έτσι. Αυτό το λέτε, εσείς τα ξέρετε. Όχι, έτσι ήταν. Το ξέρουμε ότι έτσι ήταν. Πολύ ωραία θέλει η συναλλαγή. Άρα το μέτωπο δεν είναι εναντίον των φοιτητών μόνο. Όχι, το μέτωπο είναι εναντίον ενός θεσμικού περιβάλλοντος που το φοβούνται στην αλλαγή. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Βεβαίως. Πολύ σωστά. Γι' αυτό λέμε εμείς τώρα, θα εκλέγουν οι φοιτητές, θα εκλέγουν τους εκπροσώπους τους. Είναι θέμα ευθύνης για ένα νέο άνθρωπο να συμμετέχει στα τεκτενόμενα μέσα στο πανεπιστήμιο. Και ξέρετε τι, με παρουσία φοιτητών, πολλές φορές ορισμένες κουβέντες δεν γίνονται. Γιατί φοβούνται διάφοροι. Εμείς λοιπόν λέμε είναι και ένα θέμα δημοκρατικού ελέγχου. Άρα δεν είναι ο θεσμός που είναι το πρόβλημα. Είναι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το θεσμό για δικούς τους λόγους. Σήμερα επίσης δεν είναι οι κομματικές νεολαίες και τα λοιπά, δεν παίζουν το ρόλο που παίζανε, για να ξέρουμε. Εντάξει, υπάρχει ένα βάρος. Ακριβώς. Άρα λέμε να επαναφέρουμε αυτό, γιατί είναι θέμα ευθύνης των νέων ανθρώπων να παίρνουν μέρος. Με το θέμα του ασύλου επίσης να δώσετε μια απάντηση, γιατί λένε πολλοί ότι εδώ έχει γίνει. Τι. Μπάτε σκυλιαλέστε το πανεπιστήμιο. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Όχι, το ανάποδο. Η κριτική που ασκείται προς την κυβέρνηση είναι ότι στην πραγματικότητα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ο θεσμός του ασύλου, δεν είναι υπέρ της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Υπέρ της διάλυσης. Είναι υπέρ της διάλυσης των ιδεών. Ναι, κοιτάξτε, αυτά όπως σας είπα είναι αφορισμοί τους οποίους κάθε μέρα είναι και λίγο βαρετό να τους διαβάζει κανείς κάθε μέρα από συγκεκριμένους αρθρογράφους. Αλλά. Όχι, δεν το λένε αρθρογράφοι, κύριε Υπουργέ. Με συγχωρείτε, εγώ άκουσα χθες το Σταύρο Θεοδωράκη να το λέει μπροστά στον Πρωθυπουργό. Άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το λέει επίσης να βγάζει ειδική δήλωση μόνο για αυτό το θέμα. Ναι. Προχθές μίλησε, έκανε και μια ανακοίνωση μέσω Twitter από κάποιους φίλους του που το έστειλαν φωτογραφίες στα ελληνικά πανεπιστήμια από το ένα από το άλλο. Θέλω να πω ότι έχει πέσει ένα. Όλο το σύστημα πάνω σας για αυτό το θέμα. Όλο το σύστημα, όντως. Γιατί έχει. Ιταλία είναι, εγώ δεν το λέω. Όχι, τώρα. Γιατί έχει πέσει, μήπως είναι επειδή χαλάμε κάποια μαγαζάκια. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Τι μαγαζάκι. Ήρθε, λέει, ο Αμερικάνος φίλος του κυρίου Μητσοτάκη και του έστειλε δύο φωτογραφίες. Και ο κύριος Μητσοτάκης, θεσμικός παράγων, με βάση τις δύο φωτογραφίες, βγάζει μία ανακοίνωση ατέλειωτη. Το Πολυτεχνείο είναι ένα επιμένω από τα καλύτερα πανεπιστήμια, όπως σας είπα, και Θεσσαλονίκη της Ευρώπης. Το είπε όμως αυτό. Δεν το είπε. Κοιτάξτε το μέσα και θα δείτε. Δεν το λέει. Διότι τι έγινε. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε να αποσυρθεί ο νόμος. Είδε ότι αυτό δεν περπατάει. Εμείς συζητάμε με τους Πριτάνης, έχουμε δεχθεί πολλές από τις απόψεις. Η Τρόικα δεν σας πιέζει γι' αυτό. Περιμένετε, θα έρθω. Τους πρόεδρους των ΤΕΗ. Ναι. Άρα δεν υπάρχει ένα κίνημα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα που σύρθε το. Όχι. Το δέχονται οι Πριτάνης, είναι μαζί σας. Όχι, οι Πριτάνης θεωρούν ότι είναι βάση συζήτησης. Άλλο βάση συζήτησης. Όχι, έχει μια σημασία. Οι Πριτάνης δεν βάζουν θέμα απόσυρσης και μας στείλαν συγκεκριμένες προτάσεις και μπορώ να σας πω, χωρίς υπερβολή, πάνω από το 75%. Η Τρόικα τι σας λέει για αυτό. Δεκτό. Συμφωνεί. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Θεοδωράκης, αντί να δουν ότι η πρότασή τους για απόσυρση έχει χρεοκοπήσει. Τώρα αρχίζουν μια κινδυνολογία. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Και η κυρία Γεννηματά το ίδιο λέει από ό,τι καταλάβω. Είναι όλα τα κόμματα. Κυρία Γεννηματά, μια λέει το ένα, μια το άλλο. Άρα εσείς θα επιμείνετε. Βεβαίωτατα. Θα επιμείνετε. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Διότι εδώ πάμε να λύσουμε προβλήματα και η εξωστρέφεια που φέρνει ο συγκεκριμένος. Το πρόβλημα είναι το άσυλο, κύριε Υπουργέ. Τώρα με συγχωρείτε, εδώ γίνεται χαμός. Έρχεται ένας υπουργός παιδείας και λέει: εγώ σκέφτομαι να επαναφέρω το άσυλο. Εδώ γίνεται χαμός στα πανεπιστήμια μας. Να σας πω, από τις 112 σελίδες θέλετε τις τρεις σειρές εσείς. Όχι, να
δούμε και τις υπόλοιπες 113 σελίδες. Αλλά γιατί δίνετε τον τόνο εκεί? Εγώ δεν τις δίνω. Εγώ δεν τον δίνω τον τόνο. Τον τόνο τον δίνουν αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να δεχτούν ότι στα μεταπτυχιακά βάζουμε μια τάξη. Όλοι αυτοί που γκρινιάζουν. Για τα οικονομικά λέτε. Για τα οικονομικά των μεταπτυχιακών. Εμείς λέμε ότι όποια τέλη φίτησης πρέπει να είναι με βάση το κόστος. Θέλετε να σας φέρω κόστη που έχουν γίνει πάνω στο γόνατο? Κόστος. Λέμε λοιπόν, στείλτε το κόστος και αν αυτό το κόστος είναι λογικό, βάλτε τα δίδακτρα που είναι να βάλετε. Πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία καθηγητές να πηγαίνουν από ένα μεταπτυχιακό στο άλλο. Δεν είναι πολλοί. Αλλά αυτοί που πάνε χάλαν την πιάτσα. Μάλιστα. Να πάνε από ένα στο άλλο και να, και να διδάσκουν. Το είπα στην Σύνοδο Πριτάνων. Το έγραψα. Το λέω σε δημόσια κτλ. Πείτε μου, σε ποιο μέρος του κόσμου γίνεται αυτό? Όλοι αυτοί επικαλούνται την Ευρώπη, την Αμερική. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν πας από μεταπτυχιακό. Έχεις το δικό σου μεταπτυχιακό. Έρχονται ενδεχομένως φοιτητές από άλλα μεταπτυχιακά κτλ. Τι λέμε? Λέμε, αν κάποιος κάνει προπτυχιακά, αν κάποιος επιβλέπει διδακτορικά, αν κάποιος κάνει διπλωματικές, αν κάποιος κάνει ευρωπαϊκά προγράμματα, κάνει και το μεταπτυχιακό που υποχρεούται με τον νόμο, πόσο καιρός του μένει να πάει να τρέχει αριστερά-δεξιά και να κάνει άλλα? Ας ανοίξουμε λίγο τις πόρτες μας για τους νέους ανθρώπους. Πάμε στο Λύκειο, κύριε Υπουργέ, δεν θα προλάβουμε. Να δούμε τι θα γίνει με το Λύκειο. Όχι, σας λέω τα της εξωστρέφειας. Ναι, τα της εξωστρέφειας. Σας το είπαμε εμείς τώρα, επειδή σας ασκείται κριτική για αυτό το κοινό της αλλαγής. Μα δεν τα πω με εσάς, το ξέρετε. Το ξέρω, αλλά πρέπει να απαντάτε όμως και στην κριτική που σας ασκείται, γιατί μπορεί να υπάρχει η άλλη ματιά. Λοιπόν, πάμε στο Λύκειο. Θεό, η άλλη ματιά έχει βρει. Και στο μοντέλο διοίκηση. Ναι, εντάξει. Για να δούμε όμως τώρα, γιατί εδώ έχουμε Ιούνιο, μήνα τελειώνει, θα μπει ο Ιούλιος. Υπήρχε μια δέσμευση από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας για την ιστορία του νέου Λυκείου. Τα παιδιά τέλειωσαν την Τρίτη Γυμνασίου, θα πάνε στο νέο Λύκειο και δεν το ξέρουν το νέο Λύκειο. Ναι, κύριε Υπουργέ. Η δέσμευση που υπήρχε από πλευράς Υπουργείου ήταν η εξής, ότι πριν το Σεπτέμβριο, θα ξέρουν την αρχιτεκτονική του Λυκείου στην οποία θα πάνε. Μάλιστα. Και έχουμε πει, για να μην υπάρχει και μία αναστάτωση, ότι η πρώτη Λυκείου θα είναι περίπου ίδια. Όπως είναι και τώρα. Όπως είναι και τώρα. Η δευτέρα και η τρίτη θα αναμορφωθεί ριζικά, αλλά δεν θα αναμορφωθεί από φέτος. Θα αναμορφωθεί για τα παιδιά που θα πάνε πρώτη Λυκείου. Ναι. Άρα σε ορίζοντα τριετίας. Ένα λεπτό. Τα παιδιά που θα πάνε πρώτη Λυκείου φέτος ή τα παιδιά που είναι τρίτη γυμνασίου τώρα? Θα πάνε τρίτη γυμνασίου τώρα. Όχι, τα παιδιά που θα πάνε πρώτη Λυκείου. Άρα τους αφορά λοιπόν αυτούς που θα πάνε πρώτη Λυκείου. Βεβαίως, γι' αυτό σας λέω και πριν το Σεπτέμβριο. Να πάρουμε το χρόνο. Και ποια είναι τώρα η φιλοσοφία? Η φιλοσοφία είναι, αντί να έχεις αυτά τα άπειρα μαθήματα με λίγη ώρα, το ένα είναι μία ώρα, το άλλο είναι δύο ώρες κτλ. Να έχεις πολύ λιγότερα και να είναι περισσότερες ώρες, άρα να είναι σε μεγαλύτερο βάθος. Ένα. Δεύτερο. Αυτό πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί. Συμφωνώ, συμφωνώ. Το δεύτερο. Να υπάρχουν στη Δευτέρα και στην Τρίτη ακόμη λιγότερα υποχρεωτικά μαθήματα. Και να έχεις μία γκάμα μαθημάτων κατ' επιλογή. Άρα να παίρνεις γύρω στα 6-7, ένα-δύο να είναι υποχρεωτικά. Και τα υπόλοιπα. Με βάση την προοπτική που θέλει να ακολουθήσει, με ποια αντίληψη? Τη βάση την προοπτική. Και να σα πω κάτι. Ναι, αλλά και το εθνικό απολυτήριο με βάση τι βγαίνει? Όλα. Το σύνολο, βέβαια. Το σύνολο. Το σύνολο. Και τώρα, υπάρχει ένα θέμα. Δίνει εξετάσει επομένω όλα αυτά τα μαθήματα. Χωρίς εξετάσει. Για να βγει το απολυτήριο. Δεν υπάρχει χωρίς εξετάσει. Λέω, πώς θα γίνει, να είμαστε. Βεβαίως. Δεν βγει με τη βαθμολογία που θα έχει στα τρίμηνα, τετράμηνα. Θα σα πω, ορισμένα θα είναι με τη βαθμολογία, ορισμένα θα δίνει ένα μεικτό σύστημα. Και να σα πω κάτι. Νομίζω θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην αρχιτεκτονική και να μπούμε σε μια συζήτηση για το πώς θα γίνουν για τις λεπτομέρειες. Είναι δύσκολη συζήτηση και πρέπει να γίνει γρήγορα, κύριε Υπουργέ. Διότι δεν μπορεί ο άλλος να μπει μέσα και να κληθεί στο τέλος της πρώτης Λυκείου, ας το πούμε έτσι, στο παιδί. Στο τέλος και να μην ξέρει. Να διαλέξει προς τα πού θα κινηθεί και να μην ξέρει. Να, καταρχήν, ξέρουμε ότι όσο πιο αργά διαλέγεις, τόσο καλύτερα. Δηλαδή, ας αφουγκραστεί λίγο τη ζωή στο σχολείο. Εμείς θέλουμε η ζωή στο σχολείο να επανέλθει στην ημερήσια διάταξη. Τώρα δεν υπάρχει. Τα ξέρετε, Τρίτη Λυκείου. Είναι έρημος η Τρίτη Λυκείου. Δεν πατάει άνθρωπο. Δεν πατάει άνθρωπο. Δεν είναι σοβαρά. Εσείς τι έχετε στο μυαλό σας ως αντίληψη για το τέλος αυτής της διαδρομής? Τι σκέφτεστε? Θα σας πω. Για το τέλος της διαδρομής, παίρνεις απολυτήριο και μπαίνεις σε σχολή.
Όχι χωρίς εξετάσεις. Με εξετάσεις. Για να πάρεις το απολυτήριο σου χρειάζεσαι εξετάσεις. Όχι, λέω για τη σχολή πώς μπαίνεις. Πώς μπαίνεις στο πανεπιστήμιο. Με βάζει το βαθμό του απολυτήριου σου. Χωρίς εξετάσεις, επομένως. Βεβαίως. Αν πάρεις το απολυτήριο. Για κάποιες σχολές. Ναι, όχι για όλες. Θα το δούμε. Είναι όχι, θα το δούμε. Είναι σοβαρό αυτό. Περιμένετε. Γι' αυτό σας είπα. Θα το ξέρουμε αυτό. Περιμένετε. Περιμένετε. Στο τέλος είπα. Στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, το πιο δύσκολο πράγμα είναι οι μεταβατικές περίοδοι. Αυτό είναι. Εντάξει. Άρα έχουμε πληρώσει εμείς, έχουμε ζήσει πολλές μεταβάσεις από μεταρρυθμιστές υπουργούς, σε εισαγωγικά και εκτός. Και λέω, μήπως κάποια παιδιά την πληρώσουν. Ας πούμε, η πρώτη λυκείου φέτος φοβάμαι ότι θα την πληρώσει, κύριε Υπουργέ. Με αυτό πάτε να κάνετε. Θα σας πω. Θα προτιμούσα να μου πείτε ότι τα παιδιά που είναι τρίτη γυμνασίου θα βιώσουν το σύστημα στο τέλος τους. Ναι. Και όχι τη πρώτη λυκείου. Θα σας πω. Μήπως πρέπει να το δείτε, λέω αυτό. Θα σας πω. Εγώ λέω. Ευχαριστώ. Ο γιος μου είναι πρώτη ηλικία, γι' αυτό το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Κοιτάξτε. Να είναι σίγουροι ότι δεν θα πειραματιστεί κανείς στις πλάτες τους. Απ' την άλλη μεριά, μια κοινωνία με ένα τόσο παθογενές σύστημα, όταν θα πάει σε ένα πιο υγιές σύστημα, προφανώς θα είναι μια μεταβατική περίοδος στην οποία θα υπάρχουν κάποιες αναταράξεις. Τώρα. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εγώ δεν κολλάω. Αν θα πρέπει να είναι αντί 3 χρόνια, 4, δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν έχει το θέμα μας. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι αυτό το σύστημα, είτε με αυτήν την είτε πολύ μικρή ύλη, είτε η ύλη η οποία σου λέει από εκείνη τη σελίδα μέχρι εκείνη τη σελίδα, που τα μαθαίνεις απ' έξω και αυτό το πράγμα πρέπει να φύγει. Βιβλία καινούργια. Βεβαίως. Αυτά δεν γίνονται όλα. Χωρίς επιμορφώσεις καθηγητών, χωρίς νέα προγράμματα σπουδών, χωρίς νέα βιβλία. Και ξέρετε, τώρα. Έχουμε μία μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε και μία τομή στη λογική του βιβλίου. Δηλαδή? Μήπως απομακρυνθούμε από το σύγγραμμα. Σύγγραμμα αποστήθηση. Ξέρετε, μπείτε πραγματικά στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη θεματική εβδομάδα. Εγώ μπαίνω έτσι καμιά φορά. Καλά πήγαν αυτές. Πήγαν πρώτον πολύ καλά, ευχαριστώ. Και το δεύτερο. Το είδα στα σχολεία. Ευχαριστιέσαι. Ευχαριστιέσαι. Από το φάσμα των δυνατοτήτων που έχεις. Αν είναι έτσι, όμως πρέπει να δώσετε δυνατότητα πρόσβαση στα παιδιά σε πολλές πηγές, να μην είναι η αποστήθηση. Αυτό. Αλλά να μην ξέρετε, αν το κάνουμε αύριο, ο πανικός που θα υπάρχει, ποια είναι η ύλη, πού θα δώσει. Αυτό θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Ακριβώς, γι' αυτό σας λέω. Και θέλει. Τώρα τα παιδιά είναι παπαγαλία. Έτσι είναι. Παπαγαλία, με το και. Και θέλει και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εκπαιδευτικοί θα πάρουν αυτό στην πλάτη τους, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Και πραγματικά νομίζουμε ότι χωρίς ένα εθνικό σύστημα επιμόρφωσης δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχει ένα τέτοιο σύστημα. Για να τώρα, μια και είμαστε στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και της πρωτοβάθμιας. Επειδή σήμερα είναι σε διαδικασία, είναι μάλλον σε εξέλιξη διαδικασία από το πρωί στα σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια λύκεια. Δεν είναι επιλογή διευθυντών για την ακρίβεια, είναι έκφραση γνώμη των συλλόγων διδασκόντων για τις υποψηφιότητες για διευθυντές στα σχολεία. Και εδώ υπάρχει εκπεφρασμένη, μετά την αλλαγή του νόμου εξαιτίας της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, εδώ υπάρχει εκπεφρασμένη αντίθεση από την πλευρά των συνδικαλιστών και της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας και της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσα Εκπαίδευσης. Σε πολλά σχολεία γίνεται και μια σχετική αναταραχή. Ψηφίσουμε, θα συμμετάσχουμε, θα κάνουμε κτλ. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ? Διότι το παλαιό σύστημα είχε μια λογική. Συμφωνούσε κανείς, διαφωνούσε, αλλά έχει μια λογική. Έλεγε: παιδιά, ψηφίζουμε το διευθυντή μας. Ναι. Υπέρ, κατά κτλ. Ναι. Αυτό το σύστημα είναι και λίγο μετράει καταρχήν η γνώμη του. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ή τζάμπα μαζεύονται και στεναχωριόνται. Και δεν στεναχωριόνται και μερικές φορές. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Κοιτάξτε. Το σύστημα το οποίο το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό είχε την ψηφοφορία. Η λογική της ψηφοφορίας. Η οποία ψηφοφορία μοριοδοτούνταν. Ναι. Εμείς αυτό που λέμε, σεβόμενοι την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που κατά τη γνώμη μας είναι μια. Δύσκολη απόφαση και μία απόφαση που νομίζουμε ότι δεν βοηθάει την δημοκρατική πορεία των σχολείων, αλλά προσπαθήσαμε να βρούμε άλλους τρόπους και νομίζω ότι υπάρχει ένας ιδανικός τρόπος. Δηλαδή, οι σύλλογοι των καθηγητών, μάλλον οι καθηγητές στο σχολείο και οι δάσκαλοι, σε μία συνέλευση που θα κάνουν, σε μία συνάντηση, θα εκφράσουν τη γνώμη τους και θα εκφράσουν τη γνώμη τους πάνω σε ορισμένα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, το άτομο που βάζει υποψηφιότητα ενισχύει τη συλλογικότητα ή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολώνει την κατάσταση. Παίρνει αποφάσεις μόνος του. Παίρνει αποφάσεις μόνος, μιλάει με εσάς, δεν μιλάει με τον Άγιο κτλ. Επιστημονικά,
είναι παρακολουθεί τα πράγματα ή έχει μείνει τότε που πήρε πτυχίο. Κατά τη γνώμη μου. Επομένως είναι αξιολόγηση αυτό στην πραγματικότητα. Θα σας πω, η έκφραση γνώμης δεν είναι αξιολόγηση. Η έκφραση γνώμης είναι για να βοηθηθεί το επόμενο στάδιο. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο? Υπάρχει συνέντευξη. Όχι, λέω αυτόν και δεν λέω τον άλλον. Γιατί λέω αυτόν? Λέμε κάτι άλλο. Λέω ότι σε εσάς, λέω ότι ενισχύει τη συλλογικότητα, έχει καινοτόμα προγράμματα, δεν έχει πολλές διοικητικές ικανότητες. Μάλιστα. Και λέω για κάποιον άλλον ότι έχει διοικητικές ικανότητες, αλλά ρε παιδιά, έχει να πάρει ένα σεμινάριο τα τελευταία δέκα. Αυτό τώρα, όταν θα πάνε στη συνέντευξη, οι άνθρωποι που κάνουν τη συνέντευξη θα πρέπει να το αξιολογήσουν, να το συνεκτιμήσουν. Αυτά είναι καλές διαδικασίες. Γιατί δεν θέλουν? Τα συνδικάτα αντιδρούν. Κοιτάξτε, τα συνδικάτα αντιδρούν και μου κάνει εντύπωση, διότι πριν βγει η απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας, εγώ απευθύνθηκα με επιστολή και στην ΟΛΜΕ και στην Διδασκαλική Ομοσπονδία και τους παρακάλεσα να μου πούν τους τρόπους που θα προτείνουν. Η ΜΕΝ ΟΛΜΕ δεν απάντησε, η ΔΕΔΟΕ είπε ότι αυτό δεν μας αφορά, δεν είναι από τις προτεραιότητες μας. Τώρα, γιατί αντιδρούν? Νομίζω είναι μέρος της κρίσης που περνάει το συνδικαλιστικό κίνημα, αν θέλετε την άποψή μου. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν αφήνουν τους διδάσκοντες και τους εκπαιδευτικούς να μπουν σε μια διαδικασία έκφρασης γνώμης που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και κάτι κύριε το αντιδημοκρατικό. Υπουργέ, να πούμε, επειδή είπαμε πριν για τα μαθήματα, για το μάθημα των θρησκευτικών, γιατί μαθαίνουμε ότι συνεδριάζει και η Διαρκή Σειρά Σύνοδος για το ζήτημα αυτό. Ναι. Βρίσκεστε σε μια συναντήληψη, θα κάνετε ό,τι σας καπνίσει? Πού βρισκόμαστε για το θέμα αυτό? Κοιτάξτε, έχουμε δώσει πολλά δείγματα ότι δεν κάνουμε ό,τι μας καπνίσει. Το λέω κάθε υπερβολή, έτσι. Ναι, ναι, όχι. Και εγώ. Είμαστε σε μία συνεννόηση. Οι συζητήσεις με την Επιτροπή έχουν πάει εξαιρετικά. Υπήρχαν διαφορές. Υπάρχουν... για τη φετινή χρονιά. Κάνατε, είχατε πει ότι θα κλείνατε τη χρονιά. Βεβαίως. Χαίρομαι ότι το θυμάστε πολύ καλά. Ναι, γιατί αλλιώς το νόημα έχει κουβέντα. Τελειώσαμε λοιπόν τη συζήτηση με την Επιτροπή, όπως και πήραμε πάρα πολλά σχόλια από εκπαιδευτικούς. Ναι. Τώρα, η Εκκλησία σήμερα έχει μια συνάντηση. Ξέρετε, ό,τι αποφασίζεται από μια Επιτροπή πρέπει να έχει και την έγκριση της Συνόδου κτλ. Αυτό θα κάνουν σήμερα. Εμείς προχωράμε στην έκδοση των υπουργικών αποφάσεων για τα νέα προγράμματα σπουδών και θα προχωρήσουμε με βάση αυτά στα νέα βιβλία. Τη χρονιά που έρχεται όμως θα έχουμε αυτό που λέμε οι φάκελοι του μαθητή, γιατί ξέρετε η διαδικασία συγγραφής βιβλίων, επειδή παίρνει πάρα πολύ χρόνο, δεν βιαστήκαμε, δεν πιέσαμε κανέναν και επιμένω, έχουμε σχόλια από την Εκκλησία βεβαίως, αλλά και από πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς. Με το θέμα της ιστορίας. Με το βιβλίο της ιστορίας που επίσης είχατε επικριθεί ότι θέλετε να κάνετε αλλαγές προς τα αριστερά, με αριστερό πρόσημο. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν. Γιατί σας ενοχλεί, κύριε Πουλή? Εμένα δεν με το πούμε, δηλαδή. Όχι, εγώ εκτιμώ το χιούμορ σας καταρχήν. Ευχαριστώ. Μπορεί να το κάνουμε προς εκπαιδευτικό πρόσημο, να μπορεί να διαβάζετε εκείνο τώρα με τις βιβλίες της ιστορίας που δεν μπορεί να διαβαστεί. Αυτό είναι το βασικό. Καταρχήν, σε όλα τα μέρη του κόσμου υπάρχει μία διάσταση ανάμεσα στη δημόσια ιστορία και τα αποτελέσματα των ερευνών στην ιστορία. Ναι. Το έχουμε και στη χώρα μας. Γι' αυτό κάθε λίγο και λιγάκι το να επανασχεδιάζουμε τα μαθήματα της ιστορίας, αυτό γίνεται σε όλα τα μέρη του κόσμου, ανταποκρίνεται και σε αυτά που καταλήγει η επιστημονική, κοινότητα. Ναι. Εμείς λοιπόν αρχίσαμε με μια επιτροπή και συζητήσεις με τα τμήματα και τους φορείς και τα λοιπά, που πάει πάρα πολύ καλά, και προχωράμε στα νέα προγράμματα σπουδών, όπου και εκεί θα... Τελευταία ερώτηση. Με συγχωρείτε. Και αυτήν την εβδομάδα θα συγκροτηθεί μία επιτροπή για να δει και τα θέματα των φυσικών επιστημών. Για να μην θεωρούμε ότι μόνο τα θρησκευτικά ιστορία. Βεβαίως. Άρα φυσική, χημεία, βιολογία, μαθηματικά κτλ. Άρα αρχίζουμε και για αυτά τα μαθήματα. Μια τελευταία ερώτηση από πανεπιστημιακούς, πρέπει να σας πω. Υπάρχει κανένας σχεδιασμός από την πλευρά του Υπουργείου επανασχεδιασμού των πανεπιστημιακών σχολών, χωροθέτηση κτλ.? Το λέω, ας πούμε, ισχύει ότι σκέφτεσαι να πάρετε σχολές από το Αγρίνιο, να τις πάτε αλλού κτλ.? Ναι. Το Αγρίνιο, γιατί είναι από εκεί ο φίλος. Κοιτάξτε, ειδικά με το Αγρίνιο υπάρχει μια δυσκολία συζήτησης με
τους τοπικούς φορείς κτλ. Ορισμένοι ήρθαν στο Υπουργείο, νόμιζαν ότι καταλήξαμε κάπου, πήγαν εκεί, είπαν ότι είπα άλλα πράγματα. Δεν έχει σημασία. Ναι. Σημασία έχει ότι θα πρέπει να δούμε όχι τον επανασχεδιασμό, αλλά καταρχήν την ορθολογικοποίηση του ήδη υπάρχοντος. Έχουμε 12 τμήματα στα ΤΕΗ με μηδέν προσωπικό. Με μηδέν προσωπικό. Δεν γίνεται, καταλάβατε. Μπαίνουμε τώρα σε μια διαδικασία ενοποίησης του ΤΕΗ Πειραιά με το ΤΕΗ Αθηνών σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου θα δημιουργηθούν τα τμήματα μετά από σύμπτυξη, αλλά και θα δημιουργηθούν και νέες διετείς δομές που θα δίνουν επαγγελματικά πιστοποιητικά. Είχα μια πάρα πολύ ενθουσιώδη επιστολή από τον κύριο. Με ιστορία, με αφορμή την υπόθεση των Ρωμά και τα προβλήματα που είχαμε. Αυτή η ανακοίνωση που έγινε, μπορείτε μας να εξηγήσετε λίγο περισσότερο. Και γιατί. Πώς θα γίνει η εισαγωγή, ας πούμε, υπόθηκε μια πρόταση. Κάποια παιδιά Ρωμά από τις οικογένειές τους να μπαίνουν σε κάποιες σχολές ΤΕΗ χωρίς εξετάσεις. Στο πλαίσιο, ας πούμε, της ενσωμάτωσης και τα λοιπά που λέτε. Να σας πω μια κριτική επ' αυτού. Γιατί αυτό δεν βοηθάει. Έτσι λένε. Δηλαδή ναι, λέει ότι αυτό ίσα ίσα. Του λέει εντάξει, εξασφαλισμένο την έχω την είσοδο, άστο. Έτσι. Ενώ αν δίνατε κάποιο κίνητρο, πιθανότατα να βοηθήσετε περισσότερο κατηγορίες που έχουν ανάγκη να πάνε σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, θα σας πω. Ναι. Πρώτον, το θέμα των Ρωμά δεν θα αντιμετωπιστεί με ένα μόνο μέτρο, είναι σαφές. Υπάρχει ένα πακέτο μέτρων. Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα σημαντικότερα είναι να βάλουμε τον καθηγητή που θα κάνει τη διαβούλευση, τον διαμεσολαβητή ανάμεσα στις οικογένειες και τα παιδιά. Οι οικογένειες πρέπει να είναι μέρος όλης αυτής της διαδικασίας. 9-10 φορές θα ταραβάνουμε το σχολείο, προφανώς. Ναι, ακριβώς. Εκεί έχουμε λοιπόν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το δεύτερο είναι το εξής. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να ενισχύσουμε τα παιδιά των Ρωμά που τελειώνουν τα λύκια και να τους πάνε σε τμήματα όπως κοινωνικών λειτουργών στα ΤΕΗ, παιδαγωγικών κτλ. Εγώ είχα μια έτσι πολύ συγκινητική επιστολή από μια κοπέλα, Ρωμά, που τελείωσε, που πήρε πτυχίο από το τμήμα, το παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Και μου λέει, είμαι στη διάθεσή σου, κοπέλα, δεν ζητάει τίποτα. Είμαι στη διάθεσή σας, αν νομίζετε ότι μπορώ να βοηθήσω. Γιατί ξέρετε, αυτά θέλουν και εκπαιδευτικούς που να μοιράζονται την κουλτούρα των χώρων. Μια αντίληψη. Μια αντίληψη. Ούτε πολλοί κόσμος είναι αυτός, ούτε θα καταρρεύσει το σύστημα. Είναι υποσυζήτηση το πράγμα ακόμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Με επιτάχυση των διαδικασιών. Όσα λέτε, με επιτάχυση των διαδικασιών. Επιτάχυση των διαδικασίων, βεβαίως. Καλημέρα. Διάλειμμα εμείς. Να είστε καλά.